όλη η διαδικασία του πλησίματος του κυκλώματος είναι αυτό που εκφράζουμε σε σεβασμό στην ουσία. Με το που εκφράζεις σεβασμό, έχεις κλείσει το κύκλωμα. Έχεις ολοκληρώσει. Και ρέει. Από τη στιγμή που ρέει, παράγονται αποτελέσματα. Είτε τα καταγράφεις, είτε δεν τα καταγράφεις. Είτε είναι εκ προθέσεως, είτε αυτόματα. Και δίνεις την δυνατότητα και στον άλλον να έχει μια καλύτερη μοίρα ως προς το αποτέλεσμα της δικής του διαδικασίας. Δεν είναι παρεμβατικό. Είναι η παρουσία της φύσης της άλλης, της πνευματοποιημένης, ως ακτινοβολία, στην παροχή που κάνει, φυσικά και αυτονόητα. Όταν διαθέτεις αυτό, τότε μεταδίδεις άλλα σήματα. Άλλα σήματα. Γιατί εκπέμπεις αλλιώς. Σημαίνει ότι διανέμεις άλλους εθέρες. Διανέμεις αυτούς που διαθέτεις κάθε φορά. Μα εδώ διαθέτεις μακροκοσμικές αποφυάδες. Και καταναλώνεις νέο οφειοειδές πυρ, κουνταλίνι δηλαδή. Δεν καταναλώνεις το παλιό οφειοειδές πυρ, που είναι το διαλεκτικό και ανίερο, είναι της ύλης. Καταναλώνεις το καινούριο το οποίο παράγεται και το οποίο αναδύεται, ανυψώνεται. Και το λέμε ότι ανυψώνεται μέσα σε μια νέα μαγνητική στήλη, την οποία φυσικά προσέχεις. Την ενισχύεις με τη σκέψη σου, με το βίο σου κτλ. Το διαλογισμό σου, με τις πράξεις σου. Αυτός βέβαια που τα έχει αυτά, το διαθέτει. Πολλές φορές μέσα σε αυτά που λέω, περνάω σε διάφορα επίπεδα. Περνάω από το επίπεδο αυτού που το έχει, σε αυτό που το προσπαθεί. Σε αυτόν που είναι στο ενδιάμεσο και τα λοιπά. Αλλά κάποιος ο οποίος έχει μελετήσει όλα αυτά που έχουμε πει και στα προηγούμενα μαθήματα, είναι εύκολο να κατηγοριοποιήσει σε ποιο εξελικτικό επίπεδο αναφέρομαι κάθε φορά. Και επίσης, γίνεται μέρος του οφειοειδούς πυρός. Ο ίδιος. Γιατί γίνεται μακρόκοσμος. Αυτό το οφειοειδές πυρ είναι η κατερχόμενη και η ανερχόμενη κουνταλίνη. Δηλαδή, το πυρ αυτό έρχεται, είπαμε, από ψηλά. Κατεβαίνει κάτω. Αφυπνίζει αυτό το οποίο κοιμάται, αναμειγνύονται και επιστρέφουν, ανεβαίνουν. Αυτό το οποίο κατέρχεται, κατέρχεται για να επιστρέψει. Αν επιστρέφει μόνο του, δεν κάναμε τίποτα. Δεν έχει έρθει σε επαφή με το τμήμα του που κοιμάται κάτω, που έχει αποκοπεί, είχαμε πει. Ήταν σαν να έχει τελειώσει η μπαταρία του. Και ενώ είναι εκεί ολόκληρος ο μηχανισμός, είναι εκεί λειτουργικό, αλλά του λείπει η μπαταρία. Κατεβαίνει η κουνταλίνη, γεμίζει η μπαταρία και αρχίζει και κινείται αυτό. Και ανεβαίνουν.
ξαναγυρίστε πίσω να δείτε αυτά που έχουμε πει αναλυτικά περί αυτού. Η ευσέβεια είναι καλό να ειδωθεί σε σχέση με τα πρώτα που είχαμε πει, την πίστη και την αρετή. Η πίστη, θυμίζω ότι είναι η συνειδητή θετική κατοχή και βίωση του πνευματικού σπινθήρα στο ιερό της καρδιάς. Δηλαδή, πίστη έχει πραγματική μόνον αυτός που στην καρδιά του έχει πνευματικό σπινθήρα και ο οποίος είναι ενεργός. Και εξαιτίας αυτού έχουμε την αρετή, η οποία είναι εσωτερικό πυρ μέσα στο θύμα δένα, που είναι ενεργός και ο οποίος κυκλοφορεί σε ολόκληρο το σώμα μέσα από το αίμα. Η κυκλοφορία αυτού του πυρός μέσα στο αίμα το αναζωογονεί. Έτσι. Στην αρετή, δηλαδή, είχαμε αναζωογόνηση του αίματος μέσω του πυρός. Στην ευσέβεια έχουμε την αναζωογόνηση του νευρικού συστήματος. Λοιπόν, η πίστη και η αρετή κορυφώνονται στην ευσέβεια. Για να συμβεί αυτό, έχει προηγηθεί μία πολύ μακρά διαδικασία. Η ευσέβεια βρίσκεται μέσα στο πλήρες σύστημα. Δηλαδή έχει ολοκληρωθεί ένα σύστημα. Έχει γίνει πλήρες. Προσέξτε τώρα, άλλο το πλήρες σύστημα και άλλο η πληρότητα του συστήματος. Η ευσέβεια καθιστά το σύστημα σε πληρότητα. Δηλαδή μπορείς να έχεις πλήρες σύστημα, αλλά να μην διαθέτεις πληρότητα. Πώς λέμε τώρα ένα υποτυπώδες παράδειγμα για τις λέξεις. Διαθέτεις ένα πλήρες ξενοδοχείο, πλήρως εξοπλισμένο. Αλλά δεν έχει πληρότητα. Δηλαδή δεν έχει ανθρώπους μέσα. Δεν έχει ζωή. Η πληρότητα του συστήματος από ζωή σημαίνει ευσέβεια. Δεν είναι απλή πίστη. Ο πνευματικός πυνθήρας αντιστοιχεί εδώ στην πίστη. Εδώ στην ευσέβεια έχουμε κουνταλίνη. Έχουμε δράση ιερού πυρός. Από πολύ υψηλά, το οποίο ίσχυε και για το πνευματικό σπινθήρα, και από πολύ βαθιά, το οποίο δεν υπήρχε στην πίστη. Δείτε, η αρετή και η ευσέβεια, αίμα και νεύρα. Είστε και η αρετή είναι το αίμα, έτσι. Η αρετή είναι το αίμα. Α. Η αρετή είναι θύμος αδένας.
που δίνει πύρινες ιδιότητες στο αίμα, ιερές, πνευματικές. Και εδώ, στην Ευσέβεια, έχουμε το σύστημα ολοκληρωμένο να υποδέχεται το νέο οφειοειδές πυρ, τη νέα κουνταλίνη. Δείχνω εδώ ένα οχτάρι με έναν χρυσό άξονα που ακτινοβολεί και δείτε, σας βάζω τρία τσάκρα, τρία-τρία. Έχουμε 8ο τσάκρα πάνω στη χρυσή κεραία, 7ο τσάκρα πάνω από το κεφάλι και 6ο τσάκρα που είναι το άσνα ανάμεσα στα φρύδια και είναι το τσάκρα της προσωπικότητας. Οχτώ, εφτά, έξι. Κάτω-κάτω έχω το κέντρο της κοιλιάς, δεύτερο, τη βάση της σπονδυλικής στήλης, πρώτο, τσάκρα, και την 8η σφαίρα. Η 8η σφαίρα είναι στοιχειακή. Δεν είναι τσάκρα, γι' αυτό τη λέμε σφαίρα. Όταν και αυτή ανταποκριθεί ευσεβώς, τότε θα παραχθεί τσάκρα. Γιατί το τσάκρα είναι σύνδεση του πνεύματος με την ύλη. Αυτό είναι ζητούμενο. Η 8η σφαίρα να ανταποκριθεί στο πνεύμα. Προς το παρόν δεν ανταποκρίνεται. Έχει τη δικιά της ανεξάρτητη σημαία. Όταν με ευσέβεια ανταποκριθεί, όταν δηλαδή το νευρικό ρευστό που θα περάσει από εκεί βρίσκεται σε ευθυγράμμιση και συντονισμό με το υπόλοιπο, τότε το πνεύμα θα έχει κατασκευάσει τσάκρα. Θα έχει δηλαδή κουμπώσει. Προς το παρόν αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και στη μέση βάζω το 5ο λαιμός, το 4ο καρδιά και το 3ο ηλιακό πλέγμα. Το στέρνο δηλαδή. Είναι η κεφαλή, το στέρνο και η κοιλιά. Τα τρία. Το να γίνουν χρυσά τα στοιχειακά μας είναι... Το να γίνουν χρυσά τα στοιχειακά είναι να ανταποκριθεί ολόκληρο το σύστημα. Δεν είναι μόνο η 8η σφαίρα δηλαδή. Δεν είναι μόνο η 8η σφαίρα, όχι. Γιατί μπορεί να έχεις χρυσά στοιχειακά και να μην έχεις συμπεριλάβει την 8η σφαίρα. Έπεται δηλαδή, δεν είναι... Έπεται. Έπεται. Αλλά δεν έπεται με έναν τρόπο ευθυγραμμισμένο, δηλαδή κάνεις πρώτα αυτό και μετά θα γίνει αυτό. Όχι. Πας και έρχεσαι και συμβαίνουν όλα ταυτόχρονα, απλώς πρώτα γίνεται όντως, πρώτα επιτυγχάνεται πλήρως το να έχεις χρυσά στοιχειακά εδώ, μετά καταφέρνεις να αποκτήσεις κάπως και εδώ, κάτι λίγο εδώ και μετά ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, ανεβαίνεις, κατεβαίνεις, πας και έρχεσαι, υφαίνεις και σιγά σιγά αποκτάς όλο και περισσότερα. Πολλά πολλά εδώ, αρκετά εδώ, σχετικά καλά τα πας και εδώ. Μετά πληθώρα εδώ, πολλά εδώ, ικανοποιητικά εδώ. Πάει έτσι. Και
πάντα επάνω είναι τα περισσότερα. Μέχρι που κατορθώνεις να έχεις μια ισορροπία. Με την έννοια της ανταπόκρισης. Όχι της ποιότητας, δεν είναι η ίδια ποιότητα. Αλλά είναι η ίδια ανταπόκριση. Γιατί υπακούν. Αυτό είναι το πλήρες σύστημα. Για να αποκτήσει πληρότητα, πρέπει να συμβεί αυτό που θα πούμε τώρα. Λοιπόν, μιλάμε για την ευσέβεια και λέμε τώρα ότι η ευσέβεια είναι σωματική αλλαγή. Η ευσέβεια επιτυγχάνεται με το φυσικό. Και είναι θεμελιωμένη αλλαγή. Αν υπάρχει ευσέβεια, δηλαδή πλήρες κύκλωμα, μακροκοσμικό-μικροκοσμικό και μικροκοσμικό-μακροκοσμικό, δεν υπάρχει δυνατότητα οπισθοδρόμησης. Ναι, δεν γίνεται. Είναι θεμελιωμένο. Είναι οριστικοποιημένο. Λοιπόν, αυτή η ευσέβεια είναι πύρινη δύναμη, η οποία τι κάνει. Ανέρχεται, είναι ανερχόμενη, προς τα άνω δηλαδή ερχόμενη. Από πού, από τα κατάβαθα του είναι μας, τα κατάβαθα. 8η σφαίρα, πρώτο τσάκρα, δεύτερο τσάκρα. Και γράφω τα ιερά κατάβαθα. Και κάνω μία παρένθεση για αυτούς που έχουν παρακολουθήσει τους διαλογισμούς. Για τους υπόλοιπους δεν θα κατανοήσετε, αλλά δεν πειράζει, κρατήστε το ως παρακαταθήκη. Στους διαλογισμούς για την Ελλάδα, τα ιερά κατάβαθα είναι η χρυσή, ο χρυσός στόλος. Εντάξει, λοιπόν. Από τα ιερά κατάβαθα του είναι μας. Προς το ιερό της καρδιάς και προς το ιερό της κεφαλής. Δείτε δηλαδή από κάτω από τα κατάβαθα, προς την καρδιά ανήλθε, συνεχίζει να ανέρχεται προς την κεφαλή. Θα συνεχίσει να ανέρχεται και πάνω από την κεφαλή. Γι' αυτό έχουμε την κεραία. Έτσι. Άρα από τις ρίζες θα μπορούσα να πω. Στο άξονα, στην κεραία. Έχουμε λοιπόν 8ο, 7ο, 6ο τσάκρα, όπως ήδη σας είπα, πάνω από το κεφάλι, μέχρι εδώ, που έρχεται η προσωπικότητα. Στο 8ο έχουμε εισροή πνευματικού εθέρα. Στο 7ο έχουμε την αντιστοιχία της επίφυσης, που είναι ο ρυθμιστής αδένας, που ενεργοποιείται από αυτό το πνευματικό εθέρα που διεισδύει και με τη σειρά του ενεργοποιεί όλο το υπόλοιπο. Και το 6ο τσάκρα, που είναι το άσνα και ονομάζεται βασιλική αίθουσα. Μέσα σε αυτήν την βασιλική αίθουσα του άσνα έχουμε τη συνάντηση των δύο χορδών του συμπαθητικού νευρικού συστήματος. Σας θυμίζω ότι το έχουμε αναλυτικά ονοματίσει, του έχουμε δώσει πολλά ονόματα, Ανανίας, Σαπφύρα, Ίντα, Πιγκάλα κτλ. Εδώ θα μείνουμε στο θέμα του δεξιά κατεβαίνει και αριστερά ανεβαίνει. Οι δύο χορδές
Δείτε το εδώ. Δεξιά κατεβαίνει, αριστερά ανεβαίνει. Εδώ επάνω στο άσνα συναντούνται οι δύο χορδές και ενοποιείται το συμπαθητικό νευρικό σύστημα. Φυσικά, αυτή η συνάντηση που γίνεται μέσα στη βασιλική αίθουσα, άμα θυμάστε το άσνα, έχει την κεντρική, ένα στρογγυλάκι που αντιστοιχεί στην επίφυση και είναι η βασιλική αίθουσα και έχει και δύο φτεράκια, ένα δεξιά και ένα αριστερά. Εντάξει. Αυτά τα δύο ενοποιούνται εκεί μέσα. Αυτό το οποίο κατεβαίνει είναι η γνώση. Και θα μπορούσα βεβαίως να την βάλω με κεφαλαίο γάμα. Γιατί αφορά την ιερή γνώση, έτσι, αφορά το δεύτερο σκαλοπάτι, αρετή γνώση. Κατεβαίνει ως ρευστό, νευρικό ρευστό. Έτσι. Κατεβαίνει ως πύρινο φως, ως πύρ. Κατεβαίνει ως ισχυρή δύναμη. Και πού πάει? Στη βάση της σπονδυλικής στήλης. Αυτή η δύναμη της καθόδου είναι πάρα πολύ μεγάλη. Πολύ ισχυρή. Όμως, αυτό το οποίο ανεβαίνει από αριστερά είναι ασθενές. Θυμάστε που σε μια αντιστοιχία περί ασθενούς και δυνατού θα σας το πω και όχι άλλης αναλογίας, να μην τα μπερδέψουμε. Θυμάστε που λέμε ότι η ψυχή ακούγεται μέσα στη σιωπή και λέμε σιωπή της ψυχής και σωπαίνουμε την προσωπικότητα για να ακούσουμε την ασθενή φωνή της ψυχής και πόσο δυσκολευόμαστε. Λοιπόν, με αυτήν την έννοια το ρεύμα που ανέρχεται είναι ασθενές. Είναι πολύ δύσκολο γιατί είναι ενάντια στη βαρύτητα. Και αφενός και αφετέρου γιατί δεν είναι δυνατό από πλευράς, δεν αναβλύζει, δεν επιστρέφει, το περισσότερο χάνεται. Κατεβαίνει κάτω στα πηγάδια και χάνεται. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να το επιστρέψουμε με δύναμη. Είναι σαν να σου στέλνουν μία μπάλα, απ' την παραλαμβάνεις. Αυτό είναι η δεξιά που κατεβαίνει. Σου στέλνουν όπου την έπιασες. Αλλά για να τη στείλεις εσύ πίσω, πρέπει να έχεις δύναμη. Αν δεν έχεις δύναμη, θα κάνεις μία έτσι, θα πέσεις παραδίπλα, δεν θα φτάσεις στον άλλον, παρόλο που την έπιασες. Έτσι. Λοιπόν, παρόλο που κατέβηκε, δεν σημαίνει ότι θα ανέβει. Χρειάζεται μια οθητική δύναμη για να ανέβει. Αν δεν την διαθέτει το σύστημά σου, θα είναι ασθενές. Αυτό το οποίο ανεβαίνει, είπαμε κατέβηκε η γνώση ως νευρικό ρευστό. Αυτό που ανεβαίνει είναι το κάλος, η ακτινοβολία δηλαδή, της αέναης προσευχής που είπαμε και στο προηγούμενο μάθημα. Η αέναος προσευχή των οστών. Έτσι. Όταν δηλαδή η εγκράτεια έχει εργαστεί σε βάθος και όταν η υπομονή
έχει διαρκέσει, ώστε να φτάσει μέχρι τη βαρύτατη, πυκνότατη ύλη, τα οστά μας, για παράδειγμα, που είναι το ρηκτό. Και αυτό ανταποκριθεί και ξαναεπαναλάβει τον κραδασμό, αντιχύσει. Κάνει ηχό. Αν αυτό το έχει πετύχει και μπορέσει αυτό, αυτή η ηχό, αυτή η αντίχυση να γίνει ακτινοβολία, τότε αυτή ανεβαίνει επάνω. Λοιπόν, όλη αυτή η δυσκολία του να ανέβει αυτό που κατέβηκε, για να κλείσει το κύκλωμα, έχει το πρόβλημα ότι αυτές οι δύο χορδές του συμπαθητικού, λέει, δεν συναντώνται με την έννοια ότι ενώ ο χώρος τους είναι να συναντηθούν, δεν τα βρίσκουν. Για να συναντηθούν και να κλείσει το κύκλωμα, πώς εδώ κλείνει το κύκλωμα? Για να συμβεί αυτό και εκεί κάτω, πρέπει να υπάρξουν προϋποθέσεις. Θα το δούμε μόλις γυρίσω τη σελίδα, τις προϋποθέσεις. Έτσι. Η προϋπόθεση είναι η ευσπλαχνία. Τα σπλάχνα μας, τα σωθικά μας δηλαδή, τα έντερά μας, και όλο το οικοσύστημα είναι η βάση όλης της νέας ανθρώπινης γένεσης. Πώς σκέφτονται τα εντεράκια μας, πώς αισθάνονται τα εντεράκια μας, τα σπλάχνα μας, το σπλαχνικό μας σύστημα, που αντιπροσωπεύουν τα κατώτατα στοιχειακά. Αυτά θα μοιηθούν. Αυτά θα ανταποκριθούν. Είχα κάποιο γνωστό που έλεγε «Αγαπάω, αλλά έχω και κακά έντερα, ρε παιδί μου». Στρίβονται. Ήταν Σκορπιός. Αυτή η περιγραφή που έκανε, που την έλεγε με απειβδισιμάρα. Εντάξει, πώς να ξεπεράσω κάποια πράγματα. Ανεβαίνουν τα έντερα στο κεφάλι μου. Και δεν μπορώ. Σκεφτείτε τα σπλάχνα να ανταποκρίνονται. Έτσι, λέμε, αυτός είναι πολύ σπλαχνικός, καλός δηλαδή, καλοπροαίρετος, θέλει να βοηθήσει και τα λοιπά. Αγαπάει. Όπως θα δούμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για την αγάπη, γιατί φτάνουμε στο έκτο σκαλοπάτι της αγάπης. Δεν έχει καμία σχέση αυτό με την πραγματική αγάπη, το να έχεις καλοσύνη. Αλλά τουλάχιστον εδώ, στην έννοια των σπλάχνων, ας πούμε ότι παράγεται μία ισορροπημένη κατάσταση να ανταποκρίνονται. Σε αυτή τη βάση των σπλάχνων σχηματίζεται μία νέα σωματική μορφή. Σχηματίζεται μια νέα προσωπικότητα με νέες όψεις και νέες ιδιότητες σε ένα άλλο μαγνητικό πεδίο ζωής, όπου δείτε πάλι την ορολογία περί λιχνίας. Στην επίφυση επάνω είναι η λιχνία του συμπαντικού φωτός που ανάβει, λέμε. Με αυτή η λιχνία πρέπει να φωτίσει το πνευματικό σπινθήρα στην καρδιά. Πρέπει να κατέβει
στα σπλάχνα. Πρέπει από τα σπλάχνα να φτάσει στα πόδια. Εντάξει. Και άμα το καταφέρει αυτό, κατέβει, 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 έφτασε, πρέπει να ανέβει. Άσβεστη, χωρίς να σβήσει, γιατί είναι πολύ εύκολο να σβήσει. Από το κεφάλι στα πόδια πήγε και τώρα από τα πόδια στο κεφάλι. Εάν το καταφέρει αυτό, τότε θα καίει για πάντα και στη διαδρομή του συμπαθητικού νευρικού συστήματος, που αντιστοιχεί, υπενθυμίζω, στο συναίσθημα. Αυτή είναι η ευσέβεια. Συμπεριλαμβάνει την προσευχή των σπλάχνων μας, την ανταπόκρισή τους στο ιερό πυρ της Κουνταλίνη και δεν αποτρέπουν, αλλά ενισχύουν την οθητική δύναμη προς τα πάνω. Τραγουδάνε τον ίδιο τόνο του πνεύματος, τον ίδιο ρυθμό. Τα αποκρίνονται. Είπαμε ευσέβεια, ευλάβεια, ευσπλαχνία. Δεδομένου αυτού, την επόμενη φορά θα μιλήσουμε για την αγάπη. 5 λεπτά διάλειμμα και θα περάσουμε σε διαλογισμό.